Κυρία Κομνηνάκα, γεια σας, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και την Φωνή της Ελλάδος. Θέλω να σας θέσω το ερώτημα με άξονα το εργασιακό. Βλέπω τον ριζοσπάστη σήμερα ότι εργασιακό οδηγεί μέχρι και σε 12 ώρες δουλειά, καταργεί το σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, ότι βάζει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα και την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων. Είναι 3-4 θέματα που έχει θίξει το πρωτοσέλιδο αυτό. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί πρόκληση αυτή η προσπάθεια από τον Υπουργό και την κυβέρνηση να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, να παρουσιάσουν αυτό το πραγματικά αντεργατικό έκτρωμα ως δίθεν φιλεργατικό, ως δίθεν διευκόλυνση των εργαζομένων. Και εμείς αναρωτιόμαστε, είναι διευκόλυνση του εργαζόμενου να έχει ουσιαστικά με το πιστόλι στον πρόταφο τη δυνατότητα εργοδότης να το επιβάλλει 10 ώρη ή και 12 ώρη εργασία, μπορεί να επιβληθεί όταν καθημερινά αυξάνεται το ημερήσιο όριο υπερορίας στις 3 ώρες, που αθροιζόμενο και με το 8 ώρο και την 9 ώρα υπερεργασίας μπορεί να φτάσει, δηλαδή χωρίς καν αυτή την υποτιθέμενη συνένωση του εργαζομένου στις 12 ώρες δουλειάς. Είναι πραγματικά ελευθερία του εργαζομένου όταν ξέρουμε με τι όρους επιβάλλονται πολλές φορές οι ατομικές συμβάσεις ή οι όροι εργασίας, το να στις περιόδους που έχει ανάγκη. Λέτε ότι δεν υπάρχει συνένεση επί της ουσίας. Αυτό λέτε, ότι η συνένεση έχει πολλά εισαγωγικά. Νομίζω ότι ο καθένας που έχει, αν θέλετε, εμπειρία από το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Και όταν μάλιστα την ίδια ώρα προσπαθούν από κοινού με αυτά τα μέτρα που ουσιαστικά διαλύουν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, να βάλουν στο γύψο και το απεργιακό δικαίωμα, μάλιστα με διατάξεις που ήταν πολύ χειρότερες από αυτές που παρουσιάστηκαν. Να το δούμε αυτό, κυρία Κομνηνάκα. Γιατί μπαίνει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα και το θέμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης? Κοιτάξτε, αρχικά ακολουθεί μια σειρά διατάξεις που, αν θέλετε, είχαν προηγηθεί και το προηγούμενο διάστημα, που αφορούσε και τον τρόπο λήψης της απόφασης για την απεργία με το περιβόητο 50% συνένα για να θεωρηθεί μια απόφαση λήψης απεργίας ως νόμιμη. Όταν, να θυμίσουμε, ότι για να βγάλουν μια κυβέρνηση του κράτους είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά συμμετοχής και των ψηφισάντων και της πλειοψηφίας που χρειάζεται για να βγει η κυβέρνηση. Όταν περνάνε, αν θέλετε, και αυτή την αναγκαία, εμείς λέμε ότι οι διαδικασίες με στα συνδικάτα, στις συνελεύσεις τους, πρέπει να είναι ζωντανές, πρέπει να γίνονται με γενικές συνελεύσεις. Όταν, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία την αποστηρώνουν μέσα από τις ψηφιακές ψηφοφορίες, που καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και με τι, υπό ποιες συνθήκες μπορεί να ψηφίσει ή όχι ένας εργαζόμενος πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή. Είναι κακό αυτό, όταν... γιατί, δηλαδή ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι κρύβεται από πίσω, πιστεύετε? Πέρα από το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει όλες αυτές οι διαδικασίες να είναι ζωντανές, να κουβεντιάσουν εργαζόμενοι από κοντά, να ανταλλάξουν τους προβληματισμούς τους, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και το ποιος ψηφίζει πίσω από την οθόνη και υπό ποιες προϋποθέσεις, υπό ποια πίεση και από τον ίδιο τον εργοδότη ή άλλους μηχανισμούς που αξιοποιούν πολλές φορές. Οι εργοδότες, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει σε χώρους δουλειάς να δημιουργούνται εργοδοτικά σωματεία που πάνε, να το πούμε έτσι, από το χέρι προϊστάμενοι και λοιπά τους εργαζόμενους και να ψηφίσουν, πόσο μάλλον όταν αυτές οι διαδικασίες, ακόμα και για την απόφαση τέτοιων ζητημάτων για την απεργία, γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού, να λες να κάνουμε like ή dislike στην απεργία μέσα στον χώρο εργασίας. Εντάξει, ζούμε όμως σε μια ψηφιακή εποχή όμως, κυρία Κομνηνάκα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Γιατί και να πούμε όχι και σε αυτό? Δηλαδή δεν διασφαλίζεται η γνησιότητα της ψήφου? Να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Διασφαλίζεται το υπό ποιες προϋποθέσεις, να το πούμε έτσι, ο καθένας μόνος του πίσω από έναν υπολογιστή θα πάρει την απόφαση για να συμμετάσχει ή όχι στην απεργία? Όταν έχουμε, αν θέλετε, και σε άλλου είδους διαδικασίες πολλές φορές. Και εμείς δεν λέμε μόνο. Δεν μπορείς να το κάνεις από το σπίτι σου, για παράδειγμα, χωρίς να έχεις το πιστόλι στο κεφάλι. Εμείς και το και. Καλά. Αυτά τώρα ελέγχονται, το που τίθεται ή όχι το πιστόλι στο κεφάλι, και νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά
ότι την τρομοκρατία που υπάρχει στους χώρους εργασίας, εδώ πολλές φορές και για τους εργαζόμενους και για να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα, ξέρετε πώς, ναι, πόσα εμπόδια τίθενται ήδη στα συνδικάτα, στους εκλεγμένους συνδικαλιστές, να μπουν, να έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας και να κουβεντιάσουν με τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να περάσουν στο κατά μόνας και την ίδια ώρα, ακόμα και για τους όρους εργασίας των εργαζομένων, και όλα αυτά περνάνε στο κομμάτι της ατομικής διαπραγμάτευσης, που νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό ένας εργαζόμενος μόνος του, όταν ήδη σήμερα σε αυτές τις συνθήκες της ανασφάλειας, της πολύ μεγάλης ανεργίας, ήδη σήμερα είναι πολύ εύκολη και πολύ μεγάλη η εκβιασμή που γίνονται στους εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι όταν όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούν να τα πετύχουν αποδυναμώνοντας τη συλλογική δράση, νομίζω ότι είναι μια κοινή εμπειρία που έχει ο λαός, ότι ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα, και το ίδιο το 8ωρο που με αγώνες κατακτήθηκε 100 χρόνια πριν και σήμερα πάει να καταργηθεί, κατακτήθηκε μέσα από τη συλλογική, την οργανωμένη δράση, εκεί όπου ο εργαζόμενος συναντιέται με τον συνάδελφό του και αν θέλετε νιώθει και την ασφάλεια και τη δύναμη για να παλέψει απέναντι στην εργοδοσία, που είναι δεδομένο ότι είναι σίγουρα σε ισχυρότερη θέση. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, κυρία Κομνηνάκα, τι λέτε? Θεωρούμε ότι είναι, αν θέλετε, προσπαθεί να λειτουργήσει ως προκάλημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχει τη μαύρη εργασία. Όταν, αν θέλετε, έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, αν ήταν αλήθεια αυτός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η μαύρη εργασία, εμείς θα θέλαμε να στο είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την απλήρωτη και τη μαύρη εργασία, χωρίς να επιβάλλει την αύξηση του χρόνου εργασίας και τη δεκάωρη. Διαφωνείτε με την ψηφιακή κάρτα και γιατί? Θεωρούμε ότι δεν λύνει, δεν είναι το ζήτημα μας αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν αποτελεί διασφάλιση για να ελεγχθεί η αυτερεσία των εργοδοτών. Γιατί? Και μάλιστα όταν συνδυάζεται μάλιστα με την αποδυνάμωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, τη μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή, για να μην έχει, αν θέλετε, και καμιά ευθύνη το κράτος να λογοδοτεί για τις πράξεις παραλήψεις του σώματος, όταν ήδη το σώμα... Μα αν δεν συνέβαινε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι βραχίωνας του κράτους, ότι ελέγχεται από το κράτος. Ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό θα λέγαμε. Έχει ή δεν έχει ευθύνη το κράτος να ελέγξει αν στους χώρους εργασίας τηρούνται τα... Το κάνει με μια ανεξάρτητη αρχή. Εκτός αν είναι, υπάρχει θέμα με την αρχή. Εκεί είναι άλλο. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι... Το κατά πόσο παραμένουν ανεξάρτητοι... Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό να το πούμε, να το συζητήσουμε. Είναι, αλλά το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με αυτόν τον τρόπο απεκδίεται και την πολιτική της ευθύνη η κάθε κυβέρνηση αν θέλετε, και την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει και δεν λύνεται με τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής του σώματος επιθεώρησης εργασίας, όταν σήμερα έχει πραγματικά υποστελεχωθεί και μείνει, να το πούμε έτσι, ως κατόνομα ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας που είναι αδύνατο να φτάσει και να ελέγξει αυτούς τους εργασιακούς χώρους. Αυτό που είχε ανάγκη ήταν μετατραπή σε ανεξάρτητη αρχή για να αντιμετωπίσει τη μαύρη εργασία. Και όταν μάλιστα, δυστυχώς, είναι γνωστές πλέον μέθοδοι που ακολουθούνται από την εργοδοσία, και αν θέλετε ακόμα και όταν χτυπούσαν την κάρτα οι εργαζόμενοι να παραμένουν και να δουλεύουν στους χώρους εργασίας, πράγματα που δεν λύνονται και με την ψηφιακή κάρτα, να μην αναφερθούμε σε άλλα παραδείγματα που υποτίθεται καλύπτουν την υποχρέωσή τους απέναντι στον νόμο, όπως το γνωστό που συμβαίνει ιδιαίτερα στους χώρους του επισητισμού, τουρισμού κλπ. Να βάζουν το δώρο και την άλλη μέρα να τους παίρνουν από το χέρι να πάνε να σηκώνουν το δώρο. Να πράξουν πίσω. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τρόποι για να παρακάμπτει να καταστρατηγεί την νομοθεσία. Συμβαίνει κατά κόρον, και άρα με τέτοια μέσα και με υποστελεχωμένη, αν θέλετε, την υπηρεσία που είναι κατεξοχήν επιφορτισμένη σε την υποχρέωση της να ελέγχει τα φαινόμενα αυθαιρεσίας στους χώρους εργασίας, το να λες ότι με αυτούς τους όρους που επικρατούν στην αγορά εργασίας θα μπορεί ελεύθερο εργαζόμενος να διαπραγματεύεται για το τι, με το τι συνθήκες θα δουλέψει, νομίζουμε ότι είναι τουλάχιστον
πρόκληση, για να μην πούμε αστείο, λοιπόν, να λέγεται κάτι κυρία τέτοιο. Κομνηνάκα, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή και τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και, να ευχηθούμε. Εμείς καλούμε και είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι θα δώσουν την απάντησή τους στις 10 στην απεργία. Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.